Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και εύχομαι κάθε μέρα που περνάει να είναι και καλύτερη μέρα μετά από αυτό το φοβερό που έχει ζήσει. Σωστά. Νωρίτερα όμως. Και αυτό εξαρτάται και από εσάς και το πόσο καλή θα είναι η μέρα, ενώ για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Νωρίτερα, κύριε Λιβανέ, είδαμε τον συμπολίτη μας, τον κτηνοτρόφο, από την περιοχή του Ασπροπύργου να καίγονται 40 ζώα του, με δάκρυα στα μάτια. Λέει ότι μένα μου είναι όλη η ζωή. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στην Εύβοια, στους ανθρώπους που δούλευαν για το ρετσίνι, την υλοτομία, για το μέσα από το δάσος, ζούσαν μέσα από το δάσος. Mm-hmm. Το ίδιο έχει γίνει για τα αμπέλια τα οποία έχουν καταστραφεί στην Πελοπόννησο και τα ελαιόδεντρα. Και είναι πολύ μεγάλο το φορτίο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλω να σας πω, για την επόμενη μέρα. Δεν αρκεί μόνο αυτούς τους ανθρώπους να τους δούμε τώρα. Είναι, πρέπει να τους δείτε μια τετραετία, πενταετία. Έχει χαθεί το εισόδημα. Ξέρετε, δεν μπορεί να παράξει το αμπέλι όταν είναι καμένο μέσα στα επόμενα δύο έτη. Ούτε η ελιά μέσα στην επόμενη πενταετία. Ούτε από το δάσος να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Είναι βαρύ το φορτίο σας. Τι ακριβώς θα κάνετε για τους ανθρώπους? Ελάτε. Καταρχήν, για άλλη μια φορά, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν μέτωπο με μέτωπο με τη φωτιά. Χάσανε, όπως είπατε και εσείς, τις περιουσίες τους, το βιός τους. Ευτυχώς δεν χάθηκαν άνθρωποι, αλλά ακόμα χάθηκαν και η σχέση... και άνθρωποι, και ο εθελοντής και ο χειριστής εξκαυτικού μηχανήματος, και αυτοί στη φωτιά επιχειρούσαν, πράγμα, βοηθούσαν. Ναι, και ο κύριος Μίχαλος στο εργοστάσιο του. Ενώ δεν είχαμε τις τραγικές συνθήκες, αποφύγαμε τους πολλούς θανάτους, τις ανθρώπινες απώλειες. Αλλά όπως μου μεταφέρεται, σας είπε και ο κτηνοτρόφος, οι κτηνοτρόφοι, αλλά και όλοι όσοι ζουν μέσα στο αγροδασικό σύστημα, έχουν συνδεθεί απόλυτα με αυτό. Και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ πολύ πολύ για την ψυχραιμία τους, για τη δύναμή τους. Ναι, βγάζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ψυχραιμοι, βέβαια, γιατί έχουν οργή μέσα τους, Υπουργέ. Υπάρχει θυμός, βγάζουν πόνο, βγάζουν οργή. Εάν βρίσκεστε κάτω μαζί τους, τα κυβερνητικά στελέχη τα ακούνε πραγματικά, γιατί μας αφήσατε, γιατί μας εγκαταλείψατε, γιατί δεν υπήρχε συντονισμός, γιατί χαθήκαν οι περιουσίες μας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να απαντήσουμε. Ελάτε, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, παρόλο το θυμό και την οργή που είναι απολύτως κατανοητό, το εξήγησε πολύ σωστά και η κυρία Μαχρίνη, την οποία βγάλατε πριν. Παρόλα αυτά, διατηρούν την ψυχραιμία τους και είναι εκεί, είναι δυνατοί και στέκονται όρθιοι. Και η πολιτεία οφείλει να κάνει το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε να έχουν συνέχεια. Mm-hmm. Εμάς στόχος μας ήταν και πριν από τις φωτιές και είναι πολύ περισσότερο τώρα να ενισχύσουμε και τους νέους ανθρώπους να πάνε προς την ελληνική περιφέρεια και να ασχοληθούν με τον προϊόν τομέα και προφανώς να ενισχύσουμε τους ήδη υπάρχοντες οι οποίοι έχασαν αυτή τη στιγμή το βιός τους, τα όπλα τους για τη ζωή. Σε επίπεδο κτηνοτρόφων, εμείς θα αποζημιώσουμε πλήρως το ζωικό κεφάλαιο μέσα από τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και όπως ορίζει ο κανονισμός και ο νόμος. Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί ποτέ να λιάνει τις πληγές και το πόνο για το χάσιμο των ζώων, τους, που όπως πολύ σωστά είπατε, πολλοί από αυτούς συνδέονται και ψυχικά. Και αυτό το νιώθουμε και εμείς. Όχι μόνο αυτό, κύριε Λιβανέ. Όχι μόνο αυτό. Έχει χαθεί το βοσκοτόπι. Έχει χαθεί, ωραία, για το μελισσοκόμο το δάσος. Έχει χαθεί ποιοτικό. Εκεί πάνω στη Βόρεια Εύβοια, την είχατε επισκεφτεί την περιοχή, έχουν ποιοτικότατο μέλι. Έτσι, από το δάσος παίρνανε υπέροχο μέλι, θέλω να σας πω. Ελάτε, συνεχίστε τις σκέψεις. Ελάτε. Ναι. Λοιπόν, τώρα το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι οι κτηνοτρόφοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα μελισσοσμήνη, τα οποία επίσης έχουμε καταγραφές ήδη και όσο σβήνει η φωτιά θα έχουμε μια πλήρη καταγραφή και αυτά θα αποζημιωθούν απολύτως. Mm-hmm. Το κομμάτι των ρητινοπαραγωγών θα αποζημιωθεί, όπως ανακοινώθηκε ο κύριος Κρέκα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όλοι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με τον ενιαίο συντονισμό που υπάρχει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέτρων ώστε η κανονικότητα να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όλοι αυτοί που αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, για να πάμε λίγο και στην πράξη και για αυτό που τους απασχολεί περισσότερο. Λίγο, μόνο αυτό να σας ρωτήσω πω. Κι εγώ. Πώς δεν θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς? Νομίζω ότι πρέπει να ρωτάμε όμως και αυτά που τους απασχολούν περισσότερο. Δηλαδή, ναι, μεν ακούσαν ότι θα πάρουν αποζημιώσεις. Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους? Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πούμε για να ακούνε και οι άνθρωποι και να ξέρουν πώς θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα. Με το σχέδιο το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί,
όλοι οι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα καλύπτονται όπως και όλες οι άλλες επιχειρήσεις, και αυτό είναι σημαντικό γιατί το κάνουμε για πρώτη φορά και για την προσωπική τους περιουσία, τα σπίτια τους, και για τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις μέσα από την δήλωση στο agrogi.gov.gr. Agrogi.gov.gr. Του μήνα. Agrogi.gov.gr. Ωραία. Agrogi.gov.gr. Από τις 18 του μήνα θα έχει ανέβει αυτή η πλατφόρμα. Εκεί θα κάνουν μια απλή δήλωση στην οποία θα περιγράφουν ακριβώς τη ζημιά τους. Μόνοι αυτό τους το θα περιγράψουν τη ζημιά τους. Εκείνοι θα γράφουν. Ναι, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα που έχει ο κρατικός οργανισμός. Ακριβώς, γιατί ο ΕΛΓΑ καθυστερεί. Αυτό μας λέγανε. Βέβαια, έχετε προσπαθήσει να τον ανασυγκροτήσετε και να πάνε πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Αλλά καθυστερεί σε κάθε φυσική καταστροφή. Βλέπουμε να περνάνε μήνες, ίσως και χρόνια. Σε κάθε περίπτωση. Στο τελευταίο διάστημα έχουμε αντιμετωπίσει πολλά και έχουμε πάει πολύ πιο γρήγορα. Το πάτε πιο γρήγορα, ακριβώς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω, πριν συνεχίσουμε τα χρηστικά, κύριε Υπουργέ, Μαρία, να πάμε, φίλοι τηλεθεατές, σε ένα σύντομο διάλειμμα να επιστρέψουμε, ενδιαφέρει. Επιστρέψαμε και μαζί μας παραμένει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Είχαμε μείνει λοιπόν οι υπουργοί στα διαδικαστικά. Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες, που πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους προκειμένου να πάρουν την πρώτη δόση από τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Συνεχίστε. Ωραία. Λοιπόν, άρα το πρώτο βήμα είναι αγρογή από την επόμενη Τετάρτη. Ναι. Στη συνέχεια, όλα όπως είπαμε που αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο καλύπτονται, όπως ξέρουν οι κτηνοτρόφοι, γρήγορα και άμεσα η διαδικασία αντικατάσταση, ας πούμε, των ζώων τους από τον ΕΛΓΑ. Και στη συνέχεια έχουμε τα πρώτα μέτρα, η πρώτη προκαταβολή που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να δοθεί λίγες μέρες αφού το ανοίξει το agrogi.gov. Μέσα στον Αύγουστο δηλαδή. Έχουμε τρία πακέτα. Το ένα είναι για τους ιδιοκτήτες των χειροτροφικών, κτηνοτροφικών και πνεοτροφικών εγκαταστάσεων, που ανάλογα με την ζημιά που έχουν υποστεί στις εγκαταστάσεις θα παίρνουν από 14, 8 ή 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Πρώτη προκαταβολή άμεσα. Αντίστοιχα για το μηχανολογικό τους εξοπλισμό, όπου εκεί είναι 8.000, 4.000 και 2.000. Είναι σημαντικά αυτά τα ποσά για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες μας. Η προκαταβολή για τις πολυετής καλλιέργειες είναι στο 4.000 για πάνω από 50 στρέμματα, 2.000 και 1.000 ευρώ για πολύ μικρές καλλιέργειες μέχρι 9 στρέμματα. Και αφού πάρουν αυτή την πρώτη καταβολή όλοι οι πληγέντες, η οποία θα έρχεται με βάση τη δήλωση, αυτό που θέσαμε να κάνουμε, να μην έχουμε διαδικασία εκτίμησης. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκτιμητές, έχουν γυρίσει από τις άδειές τους και έχουν προσληφθεί και νέοι για την περίσταση εκτιμητές, ούτως ώστε να αρχίσουμε να εκτιμούμε αναπεριοχή τις ζημιές που έχουν γίνει ζημιές. Και πόσοι έχουν πληγεί. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη εικόνα έχουμε για το πόσοι έχουν πληγεί σε Πελοπόννησο, Αττική και Εύβοια. Ναι, μαζεύουμε σιγά σιγά τα στοιχεία, οπότε δεν θα ήθελα να δώσω νούμερα. Είναι όμως αναλογικά με αυτά που στις ιδιωτικές επισκέψεις είχαμε δει και από τις τηλεοράσεις είχαμε δει, είναι πολύ λιγότερα και αυτό είναι καλό. Κύριε Λιβανέ, ναι, ελάτε, ολοκληρώστε. Να τελειώσω λίγο τα μέτρα, γιατί είναι σημαντικό. Αφού λοιπόν πάρουν αυτή την πρώτη καταβολή που ελπίζουμε ότι θα είναι άμεση λίγες μέρες αφού ανοίξει η πύλη, στη συνέχεια με τις πρώτες εκτιμήσεις θα δοθεί μία δεύτερη προκαταβολή της τάξης του 20% επί της εκτιμηθήσας αξίας ζημιάς. Ναι. Άρα δηλαδή ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες πρώτη προκαταβολή, στις επόμενες εβδομάδες δεύτερη προκαταβολή και ο συμψηφισμός θα γίνει μετά από τις εκτιμήσεις. Εγγυάστε ότι δεν θα παρεύει η γραφειοκρατία να σταματήσει αυτή την προσπάθεια αποζημιώσεων στους συμπολίτες μας που έχει χαθεί η περιουσία τους, το αγροτικό τους εισόδημα. Εγγυόμεθα ότι θα κάνουμε το παν δυνατόν για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, το κράτος δεν ξαναχτίζεται μέσα σε λίγους μήνες. Το κρατάμε. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το κρατάμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο πολιτικό τώρα. Και θέλω να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των αποζημιώσεων. Ένα λεπτό. Επειδή είπατε για τις αποζημιώσεις ότι θα είναι σε τρεις φάσεις στην ουσία. Έχουμε περίπου, αν αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε, μία εικόνα για το πότε θα έχουν το σύνολο των χρημάτων τους αυτοί οι άνθρωποι στους λογαριασμούς τους. Το σύνολο των χρημάτων ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες. Γιατί εκεί χρειάζονται να διαστραβωθούν οι έλεγχοι. Τι κάνουμε τώρα,
για να μπορέσουμε να μειώσουμε το χρόνο αναμονής της πλήρης εκτίμησης, παίρνουμε περισσότερους ελεγκτές. Άρα, παίρνουμε περισσότερο κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και Αύγουστος, έχουμε φέρει κόσμο πίσω από τις άδειές του. Ταυτόχρονα, κάνουμε προσπάθειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι κλειστή ουσιαστικά η γραφειοκρατία, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το δικό μας ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, και να διαμορφώσουμε μέτρα τα οποία θα είναι και θα κατευθύνονται στις περιοχές τις καμένες. Και όλο αυτό ελπίζω ότι θα αποδώσει να είμαστε πολύ πιο άμεση, πολύ πιο γρήγοροι και πολύ το πιο κρατάμε, απλά λοιπόν, αυτό. Σωστά. Δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι βάλουν. Κύριε Λιβανέ, όλο αυτό το διάστημα της κρίσης, αυτές τις δύο εβδομάδες, είδαμε δύο ανθρώπους από την κυβέρνηση, ίσως απελπιστικά μόνος τους, να βγαίνουν και να επικοινωνούν για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός στις 12 σήμερα το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το τι έγινε, τι πρέπει να γίνει και πώς θα πρέπει να αναδιαταχθεί όλο αυτό το σύστημα της χώρας που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ειδή των πυρκαγιών, που φαίνεται τελικά ότι μετά από το μάθημα του 2007, το μάθημα του 2018 στο Μάτι, πριν στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, δεν το έχουμε λάβει, και βλέπουμε ότι όταν έχουμε πάνω από 1,5, 2, 3, ίσως και παραπάνω πυρκαγιές, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Να μου πεις, ανθρωπίνως αδύνατο, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ο κόσμος έχει κάτω το αίσθημα ότι δεν ήταν μαζί του η πολιτεία. Είδαμε λοιπόν δύο ανθρώπους μόνο. Είδαμε τον Πρωθυπουργό και είδαμε και τον Νίκο Χαρδαλιά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι βγήκαν μπροστά. Τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης πού είναι? Ωραία. Ήταν μια επιλογή κυβερνητική σε όλο αυτό το διάστημα να εκφράζεται η πολιτεία μέσα από τον αρμόδιο της πολιτικής προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και από τον Πρωθυπουργό, όταν έκρινε ότι έπρεπε να μιλήσει απευθείας στην κοινωνία. Σας διαβεβαιώ ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, εκτός όλης της εργασίας που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή τη γραφειοκρατία και να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, ιδιωτικά έχουμε πάει, εγώ τουλάχιστον, αρκετές φορές και έχω δει την κατάσταση από κοντά. Τι σας λέει ο κόσμος, κύριε Λιβάνε? Τι σας λένε οι άνθρωποι, οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους? Οι άνθρωποι βεβαίως χωρίς κάμερες και χωρίς δημοσιότητα, οι άνθρωποι έχουν και πόνο και αγανάκτηση και οργή, διότι προφανώς όταν καίγεται το σπίτι σου, όταν καίγεται το χωριό σου, όταν καίγεται το βιό σου, δεν μπορεί να σκεφτείς τις συνολικές ανάγκες που υπάρχουν όταν έρχουν 500 φωτιές ταυτόχρονα. Ήταν μια συγκλονιστική κατάσταση, η οποία ήταν πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήταν ζήτησε συγγνώμη, ότι, και το ζητάω και εγώ αυτή τη συγγνώμη, και όλοι μας το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν αυλεψίες, πάντοτε θα υπάρχουν λάθη τα οποία γίνονται. Αστοχίες, οι οποίες όμως πρέπει, Υπουργέ, κάποια στιγμή να μάθουμε και ποιες είναι αυτές, έτσι? Ναι, και είμαι βέβαιος ότι θα μάθουμε. Ήδη από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την ώρα της κριτικής, αλλά και για την ώρα της αυτοκριτικής. Είμαι βέβαιος ότι και σήμερα θα πει στην συνέντευξη που θα δώσει στις 12, θα ανοίξει και αυτή την διάσταση της συζήτησης. Η γνώμη μου είναι ότι το πρώτο πρέπει να σβήσουν οι φωτιές. Και να μην ξεχνάμε να είμαστε όλοι μας σε επαγρύπνηση, ότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και ότι δεν έχουμε τελειώσει, όπως λέγει ο κύριος Ζερεφός και πολλοί άλλοι ειδικοί, με την πιθανότητα αναζωοπήρωσης φωτιών. Το δεύτερο είναι να έχουμε ένα όσο πιο εύκολο, γρήγορο και μη γραφειοκρατικό πλαίσιο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Το τρίτο είναι να είμαστε κοντά τους αλληλέγγυοι, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και πολλές εταιρείες που παράγουν ζωοτροφές, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να τις ευχαριστήσω μέσα από το Sky, αλλά έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου και τις απαριθμούμε, και την Ένωση Παραγωγής Ζωοτροφών, διότι ήδη έχουμε αποστείλει από τις προηγούμενες μέρες και στην Εύβοια και στην Ηλία και όπου μας ζητάνε, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ζωοτροφές για τα ζώα τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο στο οποίο τώρα που είπατε την Εύβοια, μας δίνετε τη δυνατότητα να πάμε στην συνάδελφο την Έλλη Κασόλη. Μένει το μαζί μας, Υπουργέ. Θέλετε να δείτε και εσείς την εικόνα. Πάμε στο Πευκή, είναι η επόμενη μέρα. Το Πευκή, σας λέω, είχε αγρότες και ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν από το δάσος. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη βοήθεια της Έλλη Κασόλη. Και θέλω να σου ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε αυτή την κουβέντα που είχαμε, με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για όλους όσοι ενδιαφέρονται να δουν τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις.
οι άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να έχουν εισόδημα, όπως θα είναι η αλληλοπαραγωγή, όπως θα είναι η μελισσοκόμη, δεν θα μπορέσουν να έχουν εισόδημα. Σκέφτεστε ενδεχομένως να δώσετε κάτι εξτρά, κάτι επιπλέον, να έχετε επιπρόσθετα μέτρα για εκείνους? Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μετά δηλαδή τη συγκλονιστική εικόνα που έχουμε όλοι, ακόμα και ένα σπίτι να καιγόταν θα ήταν συγκλονιστικό, αλλά πόσο μάλλον αυτά τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Διαμορφώνουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι το Ταμείο της χώρας βρίσκεται εκεί και πρέπει να βρούμε πόρους για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα. Εκεί όμως αυτό θα γίνει ανάλογα με τις εκτιμήσεις. Δηλαδή σήμερα αντιμετωπίζουμε το πρώτο κύμα αναγκών με αυτούς τις τρεις καταβολές που σας είπα και με τη διαδικασία. Υποσχεθήκατε γρήγορα τα χρήματα, χωρίς γραφειοκρατία, ναι. Υποσχεθήκαμε ότι κάνουμε το παν δυνατόν να αποφύγουμε αυτή τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό και κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και στη συνέχεια, με αίσθημα ευθύνης, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ακριβώς για αυτούς τους παραγωγούς οι οποίοι χρειάζονται χρόνο να αποδώσουν οι καινούριες καλλιέργειές τους. Γιατί να πω κάτι. Είπανε στη διάρκεια αυτών των ημερών ότι λέει δεν είχε άνεμο και γι' αυτό πώς είναι δυνατόν να είχαμε μια τέτοια φωτιά. Το αντίθετο γινόταν εδώ. Ακριβώς επειδή δεν είχε άνεμο. Είχαμε θερμοκρασίες απίστευτες. Απίστευτες θερμοκρασίες. Μήπως πρέπει να ανοίξουμε. Έτσι. Κύριε Λιβανέ, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να ανοίξει το επόμενο διάστημα μια κουβέντα πολύ σοβαρή για το πού πηγαίνουν και οι καλλιεργείς και ο αγροτικός τομέας κάτω από αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες. Να υπάρχει πολύ καλό συντονισμό των υπηρεσιών, των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας για την επόμενη μέρα. Έχετε πάρα πολύ δουλειά μπροστά σας. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να μην τους ξεχάσετε. Είπατε γρήγορα, θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε γραφειοκρατία και κρατάμε το θέμα ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Ακριβώς. Ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα, αν με επιτρέπετε. Ναι. Το αγροδασικό μας σύστημα ζει και υπάρχει και χρωστάει πολλά σε αυτούς οι οποίοι το υπηρετούν και το προστατεύουν. Και αυτοί είναι η ρυθμινοπαραγωγή, αυτοί είναι οι μελισσοκόμοι, αυτοί είναι οι υλοτόμοι, αυτοί είναι οι κτηνοτρόφοι. Και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Και οι γενικοί μας. Σωστά. Άρα, εμείς εδώ, επειδή τα δάση πλέον έχουν πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και υπάρχει μια διάσταση και σωστά τώρα σήμερα περνάει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ώστε να ανέβει το κομμάτι της αναδάσωσης στο κεντρικό Υπουργείο από τις περιφέρειες για να γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Πρέπει να δούμε συνολικά την αγροδασική οικονομία. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σκρέκα μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.